Γενικά εδώ και 6 μήνες που έχουμε, ας πούμε, αυτή την αναστροφή, τι αποκόμισες? Πολλά. Για πες μου κάτι, για να βλέπω κι εγώ, για να βελτιώνουμε κι εγώ. Α, τα έχεις εσύ, δεν πειράζει, ναι. Τα γυαλιά, ναι. Ορίστε. Ευχαριστώ. Πολλά. Καταρχήν διαβάζω πιο πολύ. Ναι. Ναι. Και τα βιβλία σας. Είναι πιο ήρεμη. Ναι. Ναι. Ναι, δεν το φώσεις, ε. Ναι, κι εγώ. Πρόθεση που έβγαινα μια κοπέλα. Έπιανε συχνοουρία. Από το άκουσες. Ναι, δεύτερο. Ενώ η Νάνση, σε σχέση με εκείνη, ήταν, ας το πω έτσι, 100 φορές καλύτερη, εμφανισιακά, δεν είχα ποτέ συχνοουρία. Ούτε με σένα. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι καλύτερο χωρίς συχνοουρία ή έχοντας συχνοουρία ήταν πιο συγκλονιστικό. Αυτό δεν μπορούσα να το φιλοσοφήσω και νομίζω υποκειμενικά θα αντιδράσω και δεν είμαι σίγουρος. Ποια είναι η γνώμη σου? Ξέρω. Έπιανε συγκνωρία μετά. Συγκνωρία μας πιάνει όταν αγχωνόμαστε, όταν... Μιλάμε μια φορά στο καγιέ. Γιατί είπες στην τουαλέτα, ξέρεις που είναι έτσι στενή ναι, και υπόγεια. Δεν μπορούσα να ανεβώ. Γιατί συσπάστηκε το νεύρο που είχα ραντεβού με αυτή την κυρία. Θα σου προκαλούσε άγχος. Είναι παντρεμένη όμως, ίσως και αυτό. Δηλαδή μπορεί αυτή να σου λέει βγαίνω επειδή είσαι φίλος. Αλλά σου να είναι ένα συγκλονιστικό, ε. Μπορεί ας πούμε αυτή να λέει φίλος είναι και είσαι συμμαθέας με τον άντρα μου, αλλά μπορεί να πετύχεις κανένα χανάκι, χαντάκι. Αυτή να νομίζει ότι ο άντρας της είναι τι ωραία, ε, με το γεννάκι να γίνεται, έτσι. Αλλά στην πραγματικότητα να έχει βάλει και κανένα να σε πετάξει και σε καμιά άλλα κούμπα. Όχι, δεν νομίζω. Θέλω να πω όμως μια συγκλονιστικό που είχα σκεφτεί και έλεγα να το πω στον γιατρό, αλλά τελικά το ξέχασα. Αλλά έτσι το έχω πάρα πολύ έντονα ότι... Και νομίζω, συγγνώμη, ότι από όλους τους ανθρώπους αποκομίζεις κάτι και παίρνεις. Ναι. Από όλους τους ανθρώπους. Ο κάθε άνθρωπος έχει κάτι να σου δώσει και να πάρει. Και είστε πιο ήρεμοι, είστε πιο ήρεμοι από εμένα. Γενικά είμαι πιο ήρεμοι αυτό το καιρό. Πού το πω, σας, εντάξει, ναι. Είμαι πιο ήρεμοι. Έτσι, εσύ εσάς. Ναι, είμαι πιο ήρεμοι. Εγώ, πάντως, έτσι, δεν την είδα αυτή τη διαφορά. Εντάξει, είμαι λίγο... Είμαι πολύ δραστήρια, αλλά είμαι ήρεμη. Ήρεμη δύναμη. Είχα προσέξει μια φορά, είχα πετάξει τον Τζον για το γάμο, μου φάνηκε ότι σε προβλημάτιζε όταν σε είδα στις φωτογραφίες στο τεφιλέ του στην Νεάπολη, ότι φαινόσουν προβληματισμένη. Έτσι είναι υποκειμενικά όμως, γνώμη να πει, γιατί... Όχι, είχα άλλα θέματα. Μπορεί να έβρεχε. Είχα άλλα θέματα. Θέλω να πω και λέω, ναι, στενά. Αλλά εντάξει, καθένας βλέπει και αυτά που νομίζει ότι σου φέρει. Ακριβώς. Ναι. Το θέμα είναι να παρατηρείς και να μιλάς. Παρατηρώ τους και... Παρατηρώ πολλά, αλλά δεν μιλώ. Και αυτή τη στιγμή που δεν μιλώ, παρατηρώ ακόμα περισσότερα. Εγώ όταν ήμουν 26 χρόνια, ναι, δινόμουν έτσι με πολύ αμπηγέ και ανέβηκα μια φορά στο λεωφορείο του Φίνικα, που ερχόμασταν από τη Βασίλη Σόλγας από την Αριστοτέλους για τη Βασίλη Σόλγας και δίπλα μου έκατσε μια Ολλανδέζα γυναίκα, αφού ένα σερβιτόρα την πέρασε για κατάσταση. Εγώ τότε ήμουν 25 χρόνια, αυτή ήταν 35. Με ρώτησε πού μπορώ να πω μια μπύρα, λέω κατεβαίνοντας για το σπίτι μου, λέει και λίγο παρακάτω, τελικά πήγαμε μαζί και μόλις κατεβήκαμε έπιασε και αγκαζέ. Και λέω παρακάτω τη φίλησα. Όχι, δεν τη φίλησα τότε, τη φίλησα όταν βγήκαμε από την πιεραρία. Και όταν κάτσαμε στην καφετέρια, ζήτησα άδεια να πάω στην τουαλέτα, γιατί άρχισε να παίζει το σαγόνι μου. Έτσι. Γιατί? Με έπιασε νευρικό ένα αμόκ. Από το τρακ. Αυτό μπορεί σε ένα βιβλίο διάβασα λέγεται performance anxiety. Δηλαδή
αισθάνεσαι άγχος στο πώς θα συμπεριφερθείς και θα ζεις έτσι ή αλλιώς. Δεν ξέρω, αλλά πήγε και έτσι. Από το άγχος. Αυτός. Ναι, αυτός μου ήμουν, αλλά αισθάνθηκα ότι άρχισε να παίζει να τρέμει το τσαγόνι μου. Ήμουν και πιτσιρικάς 25 χρονών, ήταν πιο μεγάλη. Γι' αυτό τώρα έτσι λίγο. Α, τώρα έχω μια πορεία. Να παίζει πιτσιρικάς και πιο μεγάλη. Γιατί στην κοινωνία μας η σχέση μεταξύ ενός μεγάλου άντρα, μια μικρή γυναίκα είναι θεμητό και αποδεκτό, ενώ μια γυναίκα μεγαλύτερη με ένα μικρότερο άντρα είναι μη αποδεκτό? Γιατί, αφού και δύο άνθρωποι είμαστε, δεν καταλαβαίνω. Γιατί ένας άντρας δηλαδή που δουλεύει βράδυ είναι μάγκας π.χ. και μια γυναίκα που δουλεύει βράδυ είναι εξόλης και προόλης? Γιατί διαχωρίζουμε, άνθρωποι είμαστε, γιατί μια γυναίκα που θα επιθυμεί έναν άντρα και να πάει να του πει σε γουστάρω, το θεωρούν υποδιέστερη? Γιατί η γυναίκα δεν έχει ανάγκες, μόνο ο άντρας έχει ανάγκες. Ναι, αυτό δεν με προβλημάτισε ποτέ. Εμένα με προβληματίζει. Ναι, εγώ δηλαδή. Γιατί βάζουμε αυτά τα όρια? Δεν βάζω τέτοια όρια πουθενά. Ούτε εγώ. Η κοινωνία μας το κάνει όμως. Γιατί σου λέω, γιατί ένας άντρας που είναι μικρότερη γυναίκα, δηλαδή είναι 50 και η γυναίκα του είναι 30, είναι αποδεκτό από την κοινωνία? Αλλά είναι, α, ωραίο αυτός. Μάγκας, πήρε τη μικρότερη. Τα τρώει, ας πούμε, κιόλα. Τα τρώει, ναι. Ξυπνάδα. Γιατί μια γυναίκα που θα πάρει μικρότερο άντρα, 5-10 χρόνια μικρότερο, είναι μη αποδεκτή από την κοινωνία? Ναι. Δηλαδή, εγώ πάω στη μητέρα μου έναν άντρα μεγαλύτερο, 40-45, δεν θα πει τίποτα. Ενώ αν πάω ένα μικρότερο που να πει 10 χρόνια, παιδί, εγώ να είναι 25-26, αν είναι μικρότερος, θα πει. Θα της φάνει λίγο περίεργο, γιατί? Να, δώστε, μπορεί. Αν είναι όμως αυτοδημιουργήτος επιχειρηματίας, μπορεί αυτό να περνάει σαν μαγιά του. Ναι, δεν παίζει ρόλο ηλικία σαν άνθρωπο. Γιατί υπάρχουν ναι, άνθρωποι που σκεφτεί, είναι εγώ. Πολύ όριμοι στα 25 τους και άνθρωποι που είναι στα 40 τους είναι όσα παίρνει ο άνεμος. Δεν το έχω σκεφτεί εγώ ποτέ αυτό. Γιατί δεν είναι του χαρακτήρα μου. Ούτε κάνω τέτοιες κουτσομπολιά, ούτε αν βλέπω. Ούτε εγώ κουτσομπολιά κάνω, ούτε εγώ ναι. Κουτσομπόλα. Αλλά γιατί όμως το βιώνουμε στην καθημερινότητά μας, στην κοινωνία μας. Ναι, αυτό δεν το ξέρω. Ας πούμε τώρα που δείξανε, που πέθανε η Mireille D'Arc. Ναι. Αυτή φαινόταν ότι τον Αλέν Τελόν τον περνάει 10 χρόνια. Ναι. Δεν την ξέρω αν τον περνούσε. Πώς τον περνούσε. Δεν ξέρω. Την κοινωνία την απασχολεί. Ναι. Εγώ λέω μαγιά του. Καταρχήν. Μαγιά. Ναι, η γυναίκα γιατί να μείνει μαγιά τη, αν έχει μικρότερο άντρα. Εγώ που έβγαινα όταν ήμουν 25 χρονών και 20 και 19 και να με λένε άντρε που το καλό και πότε παντρευτεί και κανένα καλό γαμπρό και κάνετε τέτοιο με ενοχλούσε πάρα πολύ να βγαίνω με τέτοιε βλαμμένε. Και προτιμούσα να γίνομαι μεγαλύτερο. Ναι. Τι να το κάνω πια να με λέει πως πάνε οι δουλειές και να σε γνωρίζω και τη μαμά μου και τέτοια. Ναι. Θέλω μεγάλη πλακία. Αυτό όμως επειδή είναι σαν να περιφωνείς έτσι με τη στάση σου την κοινωνία, η κοινωνία κοιτάει να σου κάνει το μάτι. Σου λέει εσύ τώρα πώς βγαίνει αυτός τώρα, βγήκε και πρόεδρος της Γαλλίας, που είναι και ωραία κυρία όμως. Δεν είναι καμιά. Λοιπόν, δεν ξέρω έτσι. Για ποιο λόγο τώρα να βγω, να βγω. Γιατί να, καταρχήν γιατί να μην βγω. Με συγχωρείς, εγώ όταν ήμουν 27 χρονών, έβγαινα με μία από τις ερώτητες γυναίκες στη Θεσσαλονίκη. Μου ήταν 40. Δεν θα βγω και θα βγω με την Ήξα να μου λέει άκου να γνωρίζεις τον παπά μου. Έλα. Αφού έβγαινα με την Εύη την Ιαννίδου, μια χρονά που την έδειξα στην Καμάρα, μία 70 χρονών που ήταν 75. Ακόμα. Με τσίκι κόκαλο. Πώς διατηρείται, αυτή με έμαθε να λούζεσαι το πρωί με παγωμένο νερό. Λοιπόν, τι να κάνω, δηλαδή, κάθε μία που με λέει σουβλάκι να φάμε, δεν μπορώ. Όχι, δεν μπορώ, θα μην μας τους κουβάλεις σε αυτό, γιατί τους προσβάλλω κιόλα. Μα τι να κάνω, δηλαδή. Μερικούς μας που διαθέτει η στάση μας η ζωή, η ίδια η ζωή. Ναι. Όταν βλέπεις τώρα μία και έρχεται και σου λέει, δεν να κάνουμε παρέα και βλέπεις τώρα είναι γυναικάρα και σε περνάει 10 χρόνια, τι θα περιμένεις τώρα, να βγεις με την κόρη πετερά. Που λέει και ο Πίγαλης. Μου λέει λόγος δηλαδή τώρα, δεν έχω σχέση, καμία σχέση με τον Ράπλο.